Την εξαγγελθήσα μεταναστευτική πολιτική που ανακοίνωσε η κυβέρνηση διαδέχθηκαν σφαγές μεταξύ διαφορετικών φατριών αλλοδαπών με τσεκούρια και μαχαίρια το βράδυ της Κυριακής μπροστά στα έντρωμα μάτια οικογενειών και παιδιών με τραγικό απολογισμό μέχρι στιγμής έναν νεκρό και δύο τραυματίες. Ένας ακόμη φόνος και δύο απόπειρες δολοφονίας έρχονται να προσθεθούν στη μακρά λίστα των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν μέσα σε λίγους μήνες από αλλοδαπούς στην καρδιά της Παγιάς Λευκωσίας. Επειδή πράξεις είναι αυτές που μετρούν και όχι τα λόγια, οφείλουμε να επιθυμίσουμε ότι από τη μία κυβέρνηση διατυμπάνιζε με στόμφο ότι θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές περιπολίες για να επιβάλλουν την τάξη στις περιοχές που έχουν μετατραπεί σε γκέτο, όμως από την άλλη, στην παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, έκανε εγγένεια παράνομου κέντρου φιλοξενίας στην καρδιά της Παγιάς Λευκωσίας πριν λίγους μήνες, λίγα μόλις μέτρα από το χθεσινό βραδινό φωνικό. Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο καταγγέλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αδράνεια και την ανοχή της κυβέρνησης, ενώ ταυτόχρονα θέτει άπαντες ενώπιον των ευθυνών τους, απαιτώντας να αναλυφθεί η πολιτική ευθύνη. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και γι' αυτό αποκλειστική ευθύνη φέρει η κυβέρνηση. Ο λαός αγανάκτησε και απαιτεί τις γειτονιές, τα χωριά, τις πόλεις και την πατρίδα του πίσω. Ως κίνημα, διερωτόμαστε κατά πόσον το ΑΚΕΛ και τα παραμάγαζά του, οι υπερασπιστές των μαχαιροβγαλτών λαθρομεταναστών, θα πραγματοποιήσουν πορεία υπεράσπισης των Ελλήνων της Κύπρου, που έχουν καταντήσει ξένοι στην ίδια τους την πατρίδα.